Βρισκόμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να εγκαινιάσουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, όχι μόνο για την περιοχή του Γαβρίου, αλλά για όλο το νησί. Το Περιφερειακό Ιατρείο θα έλεγα ότι αποτελούσε ένα στίχημα για όλους μας, ένα όραμα για τη Δημοτική Αρχή, έτσι ώστε το Γαβρίο να αποκτήσει το δικό του Περιφερειακό Ιατρείο, όπως έχουν και τα υπόλοιπα μέρη της περιοχής, της Άμβλου. Ο καταλυτικός παράγοντας για να γίνει αυτό το έργο ήταν η κυρία Φρανς Λερού. Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ εκ μέρους του Δήμου, εκ μέρους όλης της Άμβλου, εκ μέρους του Γαβρίου, γιατί ένα πολύ σημαντικό έργο έγινε πραγματικότητα για το νησί μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Επίσης, επειδή το Γαβρίου αποκτά το δικό του περιφερειακό ιατρείο και μάλιστα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να μπορεί μέσα στο χώρο αυτό, εάν θέλει ο γιατρός να διαμένει σαν τόπο κατοικίας του, μπορεί να το κάνει. Αυτό αποτελεί ένα κίνητρο έτσι ώστε ο αγροτικός γιατρός να επιλέξει το νησί μας και ιδιαίτερα το Γαβρίου. Και δεύτερον, διότι ο Δήμος αποκτά το δικό του περιφερειακό ιατρείο, αυτό σημαίνει ότι δεν θα πληρώνει πια ενίκιο όπως πληρώναμε πριν και επίσης ότι αξιοποιήσαμε ένα αναξιοποίητο κτίριο του Δήμου, το παλιό αυτό νηπιαγωγείο που ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση, το οποίο το φτιάξαμε με τη βοήθεια φυσικά της κυρία Λουλού, η κυρία Λουλού έβαλε τα χρήματα και το φτιάξαμε και έτσι έγινε το όνειρο πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα της προσφέρω ένα βιβλίο, το οποίο βιβλίο αποτυπώνει την ανδριώτικη αρχιτεκτονική, όπου ξέρω η κυρία Λελού την αγαπάει πάρα πολύ, τόσο την εξωτερική αρχιτεκτονική, όσο και την εσωτερική διακόσμηση, και το βιβλίο Αρχοντικά της Άνδρου. Δεν απάντησε. Η κυρία Λελού δεν απάντησε. Nous sommes ici en Grèce. Il y a deux livres qui sont valables depuis l'Antiquité, c'est la Bible et c'est Hippocrate, le serpent Hippocrate. Θέλει να πει ότι βρισκόμαστε εδώ από την αρχαιότητα και δύο βιβλία από τότε κρατούν μέχρι σήμερα με σταθερή αξία. Η μία είναι η Βίβλος και ο άλλος λένε τα λόγια του Ιπποκράτη. Ιπποκράτη est né dans une petite île des Cyclades. Γεννήθηκε σε ένα μικρό νησί των Κυκλάδων Ιπποκράτης. Et toujours à l'heure actuelle, chaque médecin qui a son diplôme prononce le serment d'Hippocrate. Και όλοι παίρνουμε το όρκο του Ιπποκράτη, όλοι οι γιατροί σε όλο τον κόσμο. C'était donc très facile, étant donné que vous m'avez accueilli dans cette île avec tellement de gentillesse. Εφόσον λοιπόν όλοι την καλοδεχτήκατε στο νησί σας με τόση αγάπη και τόση ζεστασιά. En tant que chef de service en biologie à l'hôpital de recherche pour le cancer. Ήδη λοιπόν είναι ο τομέας της ίδιας δεύτερης βιολογίας σε κέντρο ερευνών στην Γαλλία. Que la première aide à l'île de Andros était une maison médicale. Η πρώτη λοιπόν βοήθεια, χάρηκε πολύ γιατί η πρώτη βοήθεια που τη ζητήθηκε να προσφέρει στο νησί είναι να φτιάξει ένα ιατρικό κέντρο που να εξυπηρετεί τις ανάγκες του τόπου και των κατοίκων. Et ceci n'aurait été possible que grâce à Monsieur Soussouris et grâce à Monsieur Valmat et grâce à Poppy. Δεν θα ήταν λίγο αν δεν είχαμε τη βοήθεια του κυρίου Βαλμάτ, του κυρίου Δημάρχου. Donc je souhaite une très belle réussite à cet établissement. Et je vous remercie pour cette très belle soirée. Et pour ces belles fleurs. Εκπροσωπώντας τον Επάρχο του νησιού μας, Δημήτρη Λοτζάρη, εκφράζουμε τις θερμές και ειλικρινείς ευχαριστίες μας για την προσφορά σας σε ένα κρίσιμο και ευαίσθητο τομέα, τη υγεία. Ευελπιστούμε την αγάπη και το ενδιαφέρον που έχετε δείξει όχι μόνο για το νησί μας, αλλά και την τοπική κοινωνία και η διάθεση προσφορά σας να συνεχιστεί με την ίδια θέρμη και τους αντριώτες. Για μία ακόμη φορά σας ευχαριστούμε για το πραγματικό ενδιαφέρον σας και την έκπρακτη προσφορά αγάπη στο νησί μας. Δημήτρης Λοτζάρης. Ben, un grand merci. Merci.
καφέ εδώ. Can you do a little for your church? C'est un alcool fort. C'est un alcool fort.